Θέλω να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο. Είναι ο δικηγόρος της μητέρας της ανήλικης. Στην περσινή σεζόν, κύριε Ιωάννου, ήμασταν εδώ όλοι που συζητούσαμε για ένα κορίτσι το οποίο είχε βγει έξω από μια δομή, κύριε Παπαδόπουλε, και είχετε προβεί σε κάποιες πράξεις πολύ συγκεκριμένες νομικές εσείς. Έλα μου ντε, που από τη συγκεκριμένη δομή φύγανε άλλα δύο. Ένα τεράστιο ζήτημα κοινωνικό για μένα, δηλαδή στέλνεις το παιδί σου να προστατευτεί μέσα σε μια δομή γιατί εσύ λες δεν είσαι ικανή μητέρα να το κρατήσεις και φεύγει από τη δομή χαλαρά και ωραία. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να πούμε τα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση μιας 13χρονης και μιας 14χρονης κοπέλας, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από μονάδα κοινωνικής φροντίδας όπου ζούσαν. Αμέσως ενημερώθηκε το χαμόγελο του παιδιού και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε άμεσα η δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων κοριτσιών. Η εξαφάνιση αυτή συνδέεται άμεσα με την υπόθεση μαστροπίας που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από λίγο καιρό. Μια 14χρονη κοπέλα, η οποία έμενε στην ίδια δομή φιλοξενίας, όπου εξαφανίστηκαν τα δύο κορίτσια, φέρεται πως είχε πέσει θύμα μαστροπίας, καθώς ενήλικοι άνδρες την εξέδιδαν έναντι χρηματικού ποσού. Η αστυνομία είχε προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, ενώ η ανήλικη φαίνεται να εγκατέλειπε συχνά τη δομή φιλοξενίας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιεί το μηχανισμό Amber Alert. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου είχε υποβάλει και ο δικηγόρος της οικογένειας της 14χρονης, Όθωνας Παπαδόπουλος, για τις συνθήκες φύλαξης των ανήλικων κοριτσιών στη δομή. Είναι μπέστε σκύλια λέστε αυτή η δομή. Εγώ είχα χτυπήσει το ογκώδωνα του κινδύνου και έπαιρνα τηλέφωνα συνεχώς. Αλλά δεν υπακούγανε. Έφυγε η μεγάλη. Θα γυρίσει. Μα πόσες μέρες λείπει. Εδώ είμαστε στο παρελθόν, στον παρελθόντα χρόνο αυτής της εκπομπής που είχε βγει και λέει ήταν μπάτε σκύλια λέστε. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέγει η μητέρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος προχώρησε έτσι σε συγκεκριμένες νομικές πράξεις που θα μας τις πει, αλλά δεν προλάβαμε να δούμε αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή από το χαμόγελο του παιδιού δήλωση εξαφάνισης δύο κοριτσιών, παρακαλώ, από το ίδιο σημείο. Λοιπόν, που όλα μπορεί να λειτουργούν καλά, έχουμε όμως μέχρι στιγμής τρεις εξαφανίσεις από το συγκεκριμένο σημείο, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχήν, καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλη την ομάδα. Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτό που λέμε, τα λέγαμε εμείς και τα λέγαμε εδώ και πολύ καιρό. Ιδού που επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία, πάλι από τη συγκεκριμένη δομή, από την εκπομπή σας μαθαίνω ότι δυστυχώς συνεχίζεται αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο. Η δική μας περίπτωση αφορούσε ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν φιλοξενούμενο στη δομή, ότι η δομή συγκεκριμένη ήταν επιφορτισμένη με την ευθύνη της φύλαξης και της περαιτέρω ανατροφής του παιδιού, γιατί νωρίτερα είχε ζήσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και θεωρήθηκε ότι είναι καλύτερο για το ίδιο το παιδί να μεταφερθεί εκεί. Και τελικά αυτό το παιδί, το οποίο ήταν 14 ετών, ένα ανήλικο κορίτσι, βρέθηκε σε πρωινές ώρες μέσα σε ένα φτηνό ξενοδοχείο του Μεταξουργείου. Αυτό να έχει πέσει θύμα είναι μαστροπίας. Η πρώτη υπόθεση, κύριε Παπαδόπουλε, ακριβώς, όπου η μητέρα είχε έρθει εδώ και έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι το παιδί της το πήραν και το έδωσε από μόνη της για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Το θυμάμαι σαν χθες και μάλιστα είχε στο πλευρό της και συγγενικό της πρόσωπο, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα το παιδάκι αυτό είχε φύγει με το φόβο της μητέρας ότι έβγαινε έξω και είχε ερωτικό σύντροφο κτλ. Κτλ. Δεν θέλω να προχωρήσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα όμως από την ίδια δομή έχουμε την εξαφάνιση αυτών των δύο κοριτσιών. Αυτά είναι τα δύο κορίτσια. Αν κάποιος τα δει να ξέρετε, δώστε μου σας παρακαλώ, γιατί έχει βγει alert που παίζει παντού. Είναι η Ελευθερία και η Εκατερίνη. Αυτά τα δύο κορίτσια που αναζητούνται αυτή τη στιγμή. Πούμε... Ένα 65 και ένα 70, ναι. Να πούμε δύο αλήθειες όμως γι' αυτό. Διότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς και είναι ανησυχητικό. Έχουμε αυτά τα ιδρύματα, αυτές τις δομές, οι οποίες δομές δεν είναι φυλακές. Έτσι, δεν δηλαδή είναι τα παιδιά. Όχι, έχουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν πάει έτσι. Ακούστε με, κύριε Ιωάννου. Μα δεν είπα τίποτα. Τι δεν πάει έτσι. Και εσύ με διακόψατε. Μα δεν έχω μιλήσει. Δεν σας πω. Αυτά λοιπόν τα ιδρύματα και αυτές οι δομές δεν είναι φυλακές. Δηλαδή τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, συνήθως κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν. Ποια είναι η τάση, τι θέλουν να κάνουν αυτά τα παιδιά, τα μένα αγόρια
επειδή έρχονται από κακοποιητικά περιβάλλοντα, είναι παραβατικά παιδιά, βγαίνουν έξω, τα ξέρει ο κ. Καλιαχμένης, πουλάνε ναρκωτικά, τέλος πάντων κάνουν χρήση κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις και προσπαθούν να βρουν χρήματα για να φτιάξουν τη ζωή τους. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Για να φύγουν από το περιβάλλον του Ιδρύματος και τα κορίτσια ψάχνουν μέσα από τα social media, από τα κοινωνικά δίκτυα, κάποιον αγαπητικό. Προκειμένου να τους πάρει και να φύγουν από το Ίδρυμα. Και να πάνε σε ένα... Αφήστε με να ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Είναι μια γενίκευση παρακινδυνευμένη. Μα είναι μια γενίκευση, αλλά είναι μια αλήθεια. Έχετε να μου πείτε κάτι άλλο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σωστό. Αυτό να το κρίνουμε, αν είναι σωστό. Δύο λεπτά, επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε. Αν είναι σωστό, να το συζητήσουμε. Αλλά όταν υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί μέσα σε αυτές τις δομές, θυμηθείτε την Κιβωτό του κόσμου και τον Παπαντώνη που έλεγε «Εσύ επειδή βγαίνεις και πας και πουλάς ναρκωτικά, θα μείνεις για μια εβδομάδα κλεισμένος μέσα στη δομή, στο σπίτι». Εκεί λοιπόν ο πατέρας Αντώνης κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη επειδή έμεινε κλεισμένος μέσα ένα παιδί. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να πάρουμε μια απόφαση ως κοινωνία. Τι θέλουμε? Θέλουμε ιδρύματα φυλακή ή θέλουμε ιδρύματα τα οποία ο καθένας να μπαίνει να δει και να κάνει φύλαξη? Θέλω να το λόγο για να σας πω το εξής. Μεταξύ της φυλακής και της φύλαξης και του μπάτε σκύλια λέστε που καταγγέλει υπάρχει επιτήρηση ασφαλώς. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο τεράστιο διάστημα το οποίο είναι και το κύριο ζητούμενο. Θα ξεφύγει λοιπόν αυτό. Μισό λεπτάκι, Δημήτρη μου. Μισό λεπτάκι. Εγώ είμαι η μάνα. Μισό λεπτάκι. Έχω, ξέρω ότι έχω πρόβλημα. Είσαι μπορεί να είμαι τοξικομανή, είμαι ακατάλληλη. Σου έχουν πάρει το παιδί. Σου έχουν πάρει το παιδί. Όχι, το παρέδωσε μόνη τη. Να σας θυμίσω ότι η συγκεκριμένη μάνα, αν θυμάμαι καλά, όταν πήγαν είπε. Για ποια υπόθεση λες? Για την πρώτη, του κύριου Παπαδόπουλου. Όχι η μανίκανη, είπε ότι δεν έχω την δυνατότητα μέσα στο κακοποιητικό περιβάλλον του πατέρα. Ωραία, άρα από ένα κακοποιητικό περιβάλλον έχετε το παιδί. Ζητάω τη βοήθειά σας. Ναι, αλλά το παραδίδει μόνη τη για να βοηθήσει το παιδί τη αύριο μεθαύριο. Ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν το στέλνει εκεί και δεν το ελέγχει κανείς, άρα μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει. Ανοχής, παιδιά, τελικά. Συγγνώμη, ρε Δημητέρα. Αλλά αναθέτει την ευθύνη σε ένα ίδρυμα. Μην τα λέμε έτσι οροποιημένα. Ήταν ακατάλληλη μητέρα, ακατάλληλο περιβάλλον, για χίλιους δυο λόγους. Δεν τις ξέρω προσωπικά. Το ίδρυμα, τα παιδιά που προέρχονται από κακοποιητικά. Το περιβάλλον ήταν ακατάλληλο. Δεν μπορούσε η γυναίκα να μεγαλώσει το παιδί, οι δυο γονείς δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν το παιδί. Ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννου, κύριε Παπαδόπουλε. Ταμίζω ένα λόγο. Τα παιδιά αυτά τα οποία προέρχονται από κακοποιητικά περιβάλλοντα. Πρέπει η κοινωνία και η πολιτεία δυο φορές να τα προστατεύσει. Σωστά. Τα δικά μας τα παιδιά έχουν εμάς που, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν είμαστε και οι χειρότεροι γονείς. Τα άλλα τα παιδιά που έρχονται από εκείνα τα περιβάλλοντα, που μειονεκτούν οικονομικά, κοινωνικά και ακόμα χειρότερα οικογενειακά, έχουμε όλοι εμείς, έχουν την ελληνική πολιτεία ως κηδεμόνα. Έρχεται λοιπόν η ελληνική πολιτεία και αναθέτει σε κάποιες ιδιωτικές δομές. Όποια νομική μορφή και αν έχουν. Πρώτο λάθος αυτό. Πρώτο λάθος. Ακριβώς δεν αναλαμβάνει απόλυτα, την ευθύνη και τη μεταθέτει στον ιδιώτη. Ναι. Και μετά τον κλείνει εκεί. Και φυλακή. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Όταν, κοιτάξτε, όταν ο ιδιώτης αναλάβει την ευθύνη. Μισό λεπτό. Όταν ο ιδιώτης αναλάβει την ευθύνη. Αναλάβει τα κεφάλαια. Εγώ θεωρώ ότι κάπως χρηματοδοτείται. Όχι αυτή η δομή, η οποιαδήποτε δομή. Αναλαμβάνει την ευθύνη και με βάση τον νόμο, με το άρθρο 15 του ποινικού κώδικα, έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Προφανώς έχεις. Σαν απράτης. Όταν παραλείπεις, είναι σαν απράτης. Και καλά τα λέει ο νόμος και τα λέει σε όλα τα ποινικά δίκαια του κόσμου έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Ναι, δεν θα υπάρχουν ιδρύματα φυλακές, αλλά ένα παιδί 13 ετών που πράγματι μπορεί η φύση να το οθεί, να βρει αγαπητικό ή οτιδήποτε κτλ. Εμείς έχουμε όμως η μεγαλύτερη τη φρόνηση και να ξέρουμε ότι αυτό το παιδάκι που προέρχεται από αυτά τα κακοποιητικά περιβάλλοντα, που δεν έχει το γονιό να του πει παιδί μου, ναι, μεν η φύση σου λέει αυτό, όμως εσύ να το μαζέψεις και τελικά το παιδί βρίσκεται στο. Μισό λεπτό, να πω λίγο κάτι, να καταθέσω κάτι προσωπικό δικό μου. Όταν είχα άσχημο οικογενειακό περιβάλλον εγώ, η μητέρα μου βρήκε τη δύναμη 13 ετών κορίτσι να με διώξει και να μου πει παιδί μου δεν είναι καλό το περιβάλλον εδώ, θα πάμε να σου νοικιάσω ένα σπίτι και να μείνεις μόνη σου. Γιατί πραγματικά έπρεπε να φύγω από εκείνο το περιβάλλον. Αν λοιπόν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα και έλεγες τον αντίστοιχο εισαγγελέα, μισό λεπτά. Σε είχε όμως από την εποπτεία της. Ποια εποπτεία? Με εμπιστευόταν απλά. Με εμπιστευόταν. Αν λοιπόν δεν
πήγαινα, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μείνω μόνη μου. Και με έστελνε σε ένα αντίστοιχο ίδρυμα. Και εγώ εκεί πέρα γνώριζα ένα κορίτσι και ήμουν μπες βγες. Mm. Ποια εμπιστοσύνη λοιπόν, δηλαδή εμένα αντί να με σώσει από ένα άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, θα με έβγαζε στην πορνεία. Οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία που είναι το κάθε παιδί, γιατί όταν είσαι 13-14, ο κίνδυνος είναι δίπλα σου. Το να σε ξεμυαλίσει κάποιος, ξεμυαλίζεσαι εύκολα. Όμως. Δεν έχεις την παρουσία που έχω σήμερα, 17, 18, 20 ετών, σίγουρα, που έχεις πατήσει στα βήματά σου. Στα δύναμα παιδιά θα πάνε. Έτσι, πρέπει μπράβο. Να στηρίξουμε λοιπόν αυτή τη μάνα αυτή τη στιγμή που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν μπορώ να ακούω και ό,τι να είναι. Παράτησε το παιδί της για μια καλύτερη ζωή, της έφυγε. Είδατε τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν θέλω να επαναλάβω. Τώρα δύο κορίτσια φύγανε, δεν έχουν σχέση. Τα κορίτσια αυτά μπορεί να φύγανε, μπορεί να ήταν άσχημο το περιβάλλον, δεν το ξέρουμε. Αλλά όταν μην βρεθούν περάσουμε τα κορίτσια, το μήνυμα ότι όποιο παιδί βγαίνει από ένα ίδρυμα πάει να πουλήσει ναρκωτικά. Αυτό είπα, γι' αυτό το ξεκαθάρισε. Δεν είπαμε ότι κάθε παιδί, όχι βέβαια. Μισό λεπτό. Και να πάει δεν φταίει το παιδί. Προς Θεού. Φταίει η κοινωνία και η πολιτεία που επιτρέπει και αναθέτει την υπεύθυνη επιμέλεια των ανηλίκων σε δομές οι οποίες δεν έχουν τη θέληση ή τη δυνατότητα. Ή τη θέληση όχι ή τη δυνατότητα. Όχι να εγκαινιάζουμε δομές και μετά να τις αφήνουμε. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι στη Νέα Σμύρνη μπορεί να χρειάζονται προσωπικό. Μπορεί να χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να χρειάζονται χρήματα. Είμαστε υπέρ του περιορισμού λοιπόν των ανηλίκων. Της φύλαξης, της υπεύθυνης φύλαξης. Τι σημαίνει φύλαξη. Θα σας απαντήσω. Όταν ένα παιδί θέλει να βγει, πηδάει τη μάντρα και βγαίνει, κύριε Ιωάννου. Να μιλάμε επί πραγματικών γεγονότων, όχι θεωρητικά, ξέρω κι εγώ. Απλά πράγματα. Στο σχολείο που πήγαινα στο γυμνάσιο, κλείδωνε η πόρτα, ιδιοκτήριο ήταν. Είχαμε πρωί απόγευμα βάρδια. Όταν ήμασταν γυμνάσιο. Κλείδωνε η πόρτα, δεν βγαίναμε έξω. Mm. Δεν διανοούμασταν να πηδήξουμε κάγκυλο, θα μας έκοβε το λαρίγκιο ο γυμνασιάρχης. Θα πήγαινε μέσα ο γυμνασιάρχης σήμερα. Θα τον βάζαν φυλακή και τον κατηγορούσαν. Στο δελύκειο ήταν η πόρτα ανοιχτή. Άμα εγώ έβγαινα να πάω με το κορίτσι μια βόλτα και με πάταγε αυτοκίνητο, τι θα γινόταν, άμα ήμουν το δικό σας παιδί. Και καταμίζω ένα λόγο εδώ πέρα που δεν έχουν οδοντισμό. Άλλο όταν όμως νιώθεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον που δεν είναι η οικογένειά σου. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό λέμε. Και είναι ατυχές το παράδειγμα. Είναι καταμείζον λόγο. Δεν χρειάζεται τώρα να αποκακοποιεί την οικογένεια τώρα. Αμινόρε ad magius. Είναι καταμείζον λόγο. Αφήστε τα αμινόρε και τα λαμινόρε. Και τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Αυτά τα κορίτσια είναι που έχουν εξαφανιστεί. Αν τα δείτε, σας παρακαλώ, δώστε να προσφέρουμε λίγο, γιατί είναι από το χαμόγελο του παιδιού. Και δεν θέλω να σκεφτώ ότι αν έφευγαν από το χαμόγελο του παιδιού, πώς θα κατέκριναν το χαμόγελο του παιδιού. Το αφήνω και αυτό εδώ, γιατί το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω μόνο να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο να μου πει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε για την υπόθεση του κοριτσιού. Αν δηλαδή έχετε κάνει αυτό το αίτημα σε σχέση με τη συγκεκριμένη δομή και αν έχετε βρει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, πιο πριν να πω ότι ένας ανήλικος 24 ώρες το 24ωρο εποπτεύεται. Ακριβώς λόγω της ανηλικότητάς του. Σωστά. Όταν ο γονέας ζητά τη βοήθεια της πολιτείας και η πολιτεία λέει ότι μπορεί να ασκήσει εποπτεία, κάθε τι που συμβαίνει στον ανήλικο είναι αποτέλεσμα της παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου αυτού. Είναι δηλαδή η πλημελής τέλεση της υποχρέωσης να παρακολουθεί κάποιος ένα ανήλικο παιδί, να έχει το νου του, να το προσέχει, να το πούμε απλά. Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το γεγονός της επανειλημμένης εξαφάνισης των παιδιών της συγκεκριμένης μητέρας από τη συγκεκριμένη δομή. Η μηνυτήρια αναφορά είχε ως συνέπεια να διαταχθεί κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση από πλευράς του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που είναι ήδη σε εξέλιξη. Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η προκαταρτική, προκύπτει ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά αυτό τα οποία έχουν χαθεί από τη συγκεκριμένη δομή. Αυτό είναι το άρα, θέμα, λοιπόν, ότι ενώ είναι σε εξέλιξη αυτό που έχει κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος, έχουμε ήδη άλλες δύο εξαφανίσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ μπορεί, πάρα λοιπόν, πολύ. Η συγκεκριμένη μητέρα να πει και με το δίκιο της την απλή λαϊκή φράση «σας τα έλεγα εγώ». Μα αυτό το είπε. Το οποίο διαμαρτυρήθηκε ήδη επαληθεύεται και επαναλαμβάνεται δυστυχώς. Πάτε σκύλια λέστε, νομίζω το είπε στο βίντεο που ακούσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.